συναντήσω. Έπεσα πάνω στην Έλενα Ράπτη και δεν γίνεται τώρα να μην σε σταματήσω. Με χαρά να τα πούμε. Εδώ, γιατί φαίη μας. Βεβαίως. Έλενα, εδώ έχει μια ημερίδα σήμερα, τα πάντα για τη μητέρα και το μωρό. Έτσι. Τι κάνεις εδώ? Δέχτηκα πρόσκληση από τους διοργανωτές προκειμένου να πραγματοποιήσω ομιλία για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης για την καμπάνια μας. Ένα στα πέντε. Πώς μας την έσκασες, βρε παιδί μου, πραγματικά με αυτό το γάμο μυστήριο? Μα νομίζω το είχα πει από παλιά, ότι όταν θα έρθει η ώρα για μένα να παντρευτώ, δεν θα το μοιραστώ, γιατί για μένα ο γάμος είναι μια προσευχή. Και ήθελα να τη μοιραστώ μόνο με τον άνθρωπό μου και τους γονείς μας, τα αδέλφια μας, την οικογένειά μας. Το ότι δεν έμαθε κανείς για το γάμο σου και έμαθαν μόνο οι δικοί σου άνθρωποι, σε καταπίεσε καθόλου προσωπικότητα? Όχι, το γεγονός ότι δεν το είπα στη συνέχεια οφείλεται στο ότι ήταν η προεκλογική περίοδος και δεν ήθελα προεκλογικά να απασχολήσω για ένα θέμα της προσωπικής της ιδιωτικής μου ζωής. Νομίζω δεν θα ήταν σωστό και για τους συνυποψηφίους μου. Σε μια προεκλογική περίοδο εγώ ήθελα να πάω με πολιτικά χαρακτηριστικά στην κάλπη και έτσι να κριθώ από τους συμπολίτες μου. Και νομίζω το αποτέλεσμα με δικαίωσε. Οπότε λίγο μετά, μέσα στο καλοκαίρι που ήταν όλα ήρεμα και ωραία, εκεί στις μέρες κοντά στη γιορτή της Παναγίας, το ανακοινώσαμε και μοιραστήκαμε τη χαρά μας με φίλους, με γνωστούς. Με όλους. Ο έγκαμος βίος πώς είναι? Υπέροχος. Δηλαδή? Είναι όλα πολύ ωραία, πολύ καλύτερα από πριν. Δεν ξέρω, είναι η ευλογία μάλλον που πήραμε, η ευλογία του μυστηρίου. Καλύτερα δύο μαζί από το μόνοι? Το να επιλέξεις ένα σύντροφο για μια ζωή πρέπει να είναι ο ιδανικός. Πρέπει να είναι αυτός που ίσως ταιριάζει περισσότερο στο όνειρο που είχες από μικρή και ο άνθρωπος που μπορεί να σταθεί δίπλα σου με πολύ αγάπη, να σε στηρίξει, να σε αγκαλιάσει, να σε προστατεύσει. Έτσι το είχα πάντα στο μυαλό μου. Τώρα το ένιωσα. Ένιωσα ότι βρίσκομαι σε μια τέτοια όμορφη σχέση. Και το θέλησα. Το θέλησα πραγματικά να προχωρήσω. Πάντως για τη δική σας ιστορία, κάποιος θα μπορούσε να δώσει κυριολεκτικά τον τίτλο «Ο φύλακας άγγελός της». Έτσι ακριβώς. Ήτανε. Και παραμένει. Και έτσι να συνεχίσει. Πιστεύεις το για πάντα? Το πιστεύω, ναι. Το πιστεύω. Και μ' αρέσει η αφοσίωση σε μια σχέση. Μ' αρέσει η συντροφικότητα. Μη με δείρεις, αλλά η αγαπημένη σας ταινία είναι το Bodyguard με τη Whitney. Σίγουρα τα τραγούδια είναι τα αγαπημένα μου. Έλενα, είστε σε φάση, ξέρω, είναι κάτι πολύ προσωπικό και θα μου απαντήσεις μέχρι εκεί που θέλεις. Είστε σε φάση, μια και είναι και τέτοια ημερίδα σήμερα, που θέλετε να κάνετε οικογένεια εσύ και ο σύντροφος, σύζυγος πλέον, κείμωνας. Ο σύζυγος. Μακάρι ο Θεός να μας ευλογήσει με οικογένεια και μακάρι να αποκτήσουμε σύντομα παιδιά. Το θες πολύ, ε? Στο ευχόμαστε πάρα πολύ. Ο κείμωνας με τη δημοσιότητα πώς είναι? Προτιμάει να απέχει. Ναι. Ναι. Μία τελευταία ερώτηση. Νομίζω οφείλουμε να το σεβαστούμε, γιατί άλλωστε δεν προέρχεται από επαγγελματικό χώρο που να είναι κομμάτι της ζωής του η δημοσιότητα και δεν την επιθυμεί. Οπότε και εγώ το σέβομαι και έχω δει ότι και εσείς το σέβεστε και όλα είναι υπέροχα. Πώς έγινε αυτή η γνωριμία? Έτσι ξαφνικά ήταν να γίνει. Συνωμότησαν όλα για να γίνει. Δεν θα σας πω περισσότερα. Και για να φτάσουμε στο σκαλοπάτι της εκκλησίας, πόσος χρόνος πέρασε? Ούτε ένας χρόνος. Άρα ήταν αυτό που λέμε, ήταν γραφτό να γίνει. Ήταν γραφτό, ναι. Πολύ ερωτευμένη. Πάρα πολύ. Και ωραία ιστορία.